Γεια σας, λέγομαι Κώστας Αναστασιάδης. Σήμερα έχουμε ένα σεμινάριο. Αντιπροσωπεύουμε την Balbex, την εταιρεία από την Τσεχία που κάνει πακέτες. Σήμερα στο σεμινάριο θα μιλήσουμε για ισορροπία των αντιθέσεων, οι οποίες αντιθέσεις, ας πούμε, σαφώς βγαίνουν από το θέμα. Και εμείς θα ψάξουμε να βρούμε το θέμα. Το θέμα στη μουσική είναι το ένα. Το ένα για κάποιες φυλές, για κάποιους υπήρους, όπως η Ινδία Φερρυππίν, στη μουσική είναι ο Θεός ο ίδιος. Έτσι λοιπόν και εμείς θα ψαχτούμε έτσι ώστε να βρούμε την ισορροπία των αντιθέσεων για να βρούμε αυτό το ένα. Με βάση το ρυθμό. Αποτέλεσμα, εσείς να είστε σε 2 μέτρα. Ολοκλήρωση. Άρα, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Δηλαδή μη σκέφτεστε, ας πούμε, ότι ο Ντονάτη, ας πούμε, είναι η τραμούκλα και συγκρίνω εγώ τις αδυναμίες μου με τις δυνατότητες του άλλου ντράμερ. Είναι άδικο στη ζωή αυτό. Είναι άδικο. Εγώ, ας πούμε, αγαπάω αυτό που κάνω, πες και εγώ αυτό το παιχνίδι. Τέλος, από εκεί και πέρα είναι η ειλικρίνεια και όχι η μελέτη που έκανα στο χθες και γεια σας τώρα, κοιτάξτε πώς γυρνάω την πακέτα ενώ παίζω και από τι λήξη έχω. Αυτά για μένα, παιδιά, sorry, αλλά είναι χαμένος χρόνος. Αυτά είναι δύο κύματα, να μαθαίνω να παίζω, να διαμοιράζω δηλαδή το ένα στη μέση. Η επόμενη κίνηση είναι να κάνω τρία. Και ένα, δύο, τρία. Εύχομαι, ας πούμε, βλέποντας κάποια πράγματα από το σεμινάριο, να συνειδητοποιήσουμε όλοι για όλα τα πράγματα ισχύουν αυτά, όχι μόνο για τους drummers ή τους μουσικούς γενικά, αλλά για όλα τα πράγματα στη ζωή, να συνειδητοποιήσουμε τελικά ότι αυτό που νιώθουμε είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άρα αυτό που κάνουμε έχει να κάνει με τη συγκέντρωση που κρύβουμε μέσα μας. Και τελικά από τις πολλές πληροφορίες που βλέπουμε δεξιά και αριστερά χάνουμε αυτό το ένα. Αυτό το ένα λοιπόν θα ψάξουμε να βρούμε σήμερα με διαφορετική ύλη, όπου αλυσιδωτά θα δεθούν όλα αυτά και θα μας φέρουν και αυτά στο ένα. Να ακούσουμε Bonham από Zeppelin. Ακούς το ότο και λες από τον Porcaro, ο οποίος είναι ο The Top, και πάει να δώσει λίγο πίσω. Ακούσες το... Αν ακούσεις Bonham, στο Bonham ακούς αυτό. Είναι ακριβώς η ίδια ταχύτητα. Δεν άλλαξα ταχύτητα. Απλά παίζω back, το τραβάω πίσω, το ρημάζω. Από ανάγκη έρχεται η επόμενη νότα. Και όχι από συνήθεια. Ότι έμαθα το groove και το παίζω. Τα τελευταία 10-15 άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πρέπει να είμαι ειλικρινή στο παίξιμό μου και όχι μιμούν μόνο στο χθες και τι έμαθα το χθες. Άρα με ενδιαφέρει να ρισκάρω, με ενδιαφέρει να δω το λάθος. Αν δεν το δω, δεν έμαθα.